μόνο το 2010 τα κόμματα έλαβαν από τα προϋπολογιστέντα έσοδα του κράτους και όχι τα πραγματικά που είναι και μειωμένα το ποσό των 48,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ για το 2011 θα λάβουν συνολικά 40,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών πρότεινε η προεκλογική χρηματοδότηση να χορηγείται στα κόμματα μία φορά κάθε 4 χρόνια και να καθοριστεί ένα σταθερό ποσό. Και όχι ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει κάθε κόμμα, γιατί ένα κόμμα μπορεί να πάρει 42% και ένα χρηματοδότηση για 5 χρόνια με βάση 42% και μετά να πάρει 8%. Μεγάλο αγκάθι για τα κόμματα και κυρίως τα κόμματα εξουσίας αποτελεί ο δανεισμός από τις τράπεζες. Το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται πως κάνει δεχτές τις προτάσεις των Γενικών Διευθυντών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για παρακράτηση του 60% των επιχορηγήσεων για την αποπληρωμή των χρεών τους με ταυτόχρονη απαγόρευση νέου δανεισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα συνολικά 244 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δανειστεί τα κόμματα, μόνο τα δύο μεγάλα χρωστούν τα 235 εκατομμύρια. Είναι προκλητική η πρόταση για τη ρύθμιση των χρεών των κομμάτων που δημιουργήθηκαν παρά τις τεράστιες κομματικές χρηματοδοτήσεις. Στην ουσία τα κόμματα που συμφωνούν και ο κύριος Υπουργός προτείνουν τα θαλασσοδάνεια των 250 εκατομμυρίων ευρώ να τα φορτωθούν ξανά οι φορολογούμενοι πολίτες. Να βγουν όλα στη διαφάνεια. Να ξέρει ο ένας πολίτης τι πληρώνει, πού πληρώνει και γιατί πληρώνει. Τα κόμματα δεν έχουν άλλη χρηματοδότηση. Οι προτάσεις για την αλλαγή του πλαισίου χρηματοδότησης των κομμάτων δεν αποκλείεται να κατατεθούν προς ψήφιση ακόμα και πριν τις επόμενες εκλογές.